ότι για παράδειγμα στις εκλογές του 2007, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, πώς ο κύριος Τσίπρας είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο όταν ο κύριος Καραμανλής είχε απευθύνει, όταν ο κύριος Παπανδρέου είχε απευθύνει πρόσκληση στον κύριο Καραμανλή για απευθείας διάλογο, για debate. Και είχε κάνει έτσι μια πολύ επιθετική δήλωση που έλεγε ότι δεν πρέπει να είναι προνόμιο των δύο, δεν μπορεί να ζούμε στην αντιπαράθεση των κομμάτων. Υπήρχε ένας χαρακτηρισμός που δεν τον θυμάμαι, για τα δύο μεγάλα κόμματα τέλος πάντων, και ότι η δημοκρατία επιβάλλει να συμμετέχουν όλοι στο διάλογο. Θυμάμαι λοιπόν ότι προχθές ο κύριος Τσίπρας απίθυνε πρόσκληση απευθείας διαλόγου στον κύριο Σαμαρά, παραβλέποντας αυτά που ο ίδιος έλεγε πριν λίγα χρόνια. Επίσης, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι πρώτο θέμα στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά ήταν η κατάργηση αυτού του άδικου εκλογικού νόμου που δίνει τον πόνους των 50 εδρών. Έχει πάψει και μιλούσε για απλή και ανώθευτη αναλογική. Επίσης, ένα θέμα το οποίο έχει πάψει να υπάρχει στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω, μήπως ο κύριος Μιχαήλ τελικά είχε δίκιο και αυτά είναι ένα μικρό κομμάτι που δείχνει τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ και την αφομοίωση λογικών που υπήρχαν στα κόμματα τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικός στη διεξαγωγή όσων debate χρειαστούν, όσων debate θέλουν τα άλλα κόμματα, με τη συμμετοχή και μόνο του κυρίου Σαμαρά και όλων των πολιτικών αρχηγών, και 50 debate να θέλουν να κάνουν, ο Τσίπρας είναι μέσα. Ένα το κρατούμενο. Πάντως ζήτησε αυτό που ο ίδιος απέριπτε πριν λίγα χρόνια, έτσι. Όχι. Είναι ανοιχτός. Δεν το ακούσατε. Σε όσα debate δεν πηγαίνει, γιατί δεν πήγε στο debate που έκαναν οι Αν θέλετε να με διακόπτετε, θα αναγκαστώ να σας απαντήσω και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αν θέλετε να επαναλάβετε δεύτερη ερώτηση, διότι... Έλεγα ότι επίσης ένα δεύτερο τέτοιο είδους δείγμα είναι ότι σταμάτησε η φιλολογία. Α, ναι, δεύτερο. Για την αγκαταπλή αλογική. Εγώ έχω μήνες να ακούσω για την αγκαταπλή. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και σας παραπέμπω σε αυτό, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της απλής αναλογικής, της σκέτης, ξερής, άδολης, όπως θέλετε πέστε την. Είναι στο πρόγραμμά μας. Και φυσικά θα ψηφιστεί κιόλας από την κυβέρνηση της αριστεράς, την οποία ελπίζουμε να είναι και το ΚΚΕ, αν σοβαρευτεί λίγο. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι έχει βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. 25 ψηφίζουμε, 26 φεύγουν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν το αποτέλεσμα δεν δικαιώσει τις προσδοκίες. Και το λέω αυτό έχοντας μία εικόνα από τις δημοσκοπήσεις που περίπου όλες, έτσι, με πολύ μικρές αποκλίσεις, δίνουν είτε με οριακό προβάδισμα το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με οριακό προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποτυπώνεται αυτή η δυναμική σε μια χώρα που εσείς περιγράψατε νωρίτερα ότι ζει σε κοινωνική κρίση και υπάρχουν τρομακτικά διέξοδα δίπλα μας. Δεν αποτυπώνεται σε αυτό που καταγράφουν όλες μα όλες οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις πάρα πολύ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θεωρώ αρκετά μπροστά και από το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας και της Ελιάς. Επίσης, το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων της κυβέρνησης πλακώνονται είναι απολύτως ενδεικτικό του πανικού ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή στη συγκυβέρνηση και της διαλυμένης κυβερνητικής συνοχής. Άμα πήγαιναν μια χαρά, μην ανησυχείτε, δεν θα τσακωνόντουσαν καθόλου, θα ήταν όλο χαμόγελα. Παραβλέπετε τις παλινοδίες που υπήρξαν στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Παραβλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περίμενε την απάντηση από έναν δημοφιλή καλλιτέχνη επί 3-4 μέρες για να κλείσει το ψηφοδέλτιο, και όταν δεν ήρθε αυτή η απάντηση, χρησιμοποίησε ένα σύμβολο αυτής της χώρας, τον Μανώλη Γλέζο. Και μάλιστα με το αιτιολογικό σας ότι έγινε η επιλογή αυτή ενός ανθρώπου 92 χρονών, έτσι. Δηλαδή η θητεία του θα λήξει όταν θα είναι 97. Σας φαίνεται ο Γλέζος άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιείται? Εγώ εσάς ρωτάω. Λέω. Και εγώ ρωτάω εσάς. Σας φαίνεται ο Γλέζος άνθρωπος που μπορεί να του άξιζε να είναι η λύση της τελευταίας στιγμής? Σας ρωτάω εγώ λοιπόν. Δεν ήταν η λύση της τελευταίας στιγμής. Ήταν δύο θέσεις άδειες. Αρνήθηκε μία θέση άδεια, αρνήθηκε ένας, μπήκε ένας άλλος. Δεν νομίζω ότι πείθει τώρα τον κόσμο αυτό το πράγμα το οποίο λέτε, το καταλαβαίνετε. Να ρωτήσω κάτι. Αν τις υποδέσουμε 15 του μηνός έχουμε δημοτικές εκλογές και περιφερειακές. Και ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι στο Δήμο της Αθήνας, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο του Πειραιά, τα αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αναμενόμενα. Δεν είναι θετικά, που είναι πάρα πολλές πιθανότητες να μην είναι. Αυτό κατά που σας θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που θα γίνει μια μέρα αργότερα? Αυτό, μια εβδομάδα αργότερα. Τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Αναρωτιέμαι αν θα είναι εξίσου θετικά και για την κυβέρνηση,
η οποία κατεβαίνει με έναν και δύο και τρεις υποψηφίους στην κάθε εκλογική περιφέρεια και κάτω από το τραπέζι προσπαθεί να κάνει συνεννοήσεις με άλλους. Άρα το ερώτημα πριν τεθεί στην αντιπολίτευση πάντα πρέπει να τίθεται στην κυβέρνηση για λόγους πολιτικής τάξης, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν νομίζω, νομίζω ότι τα αποτελέσματα. Ένας λόγος παραπάνω, αν είναι έτσι όπως τα λέτε. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι συντριπτικά για την κυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι όπως τα λέτε, ένας λόγος παραπάνω, αν είναι πολυδιασπασμένες οι υποψηφιότητες των άλλων κομμάτων, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένας υποψήφιος, θα πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή να είναι πραγματικά καθολική η νίκη του. Όχι, γιατί δυσκολεύονται να κατεβάσουν υποψηφίους. Εσύ μας λέτε ότι υπήρξε πρόβλημα με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε, δεν υπήρξε. Και εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να μην είναι σε θέση να κατεβάσει επίσημους υποψηφίους περισσότερες πόλεις Ελλάδας. Θα σας το πω με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπο πάντα του κύριου Γλέζου. Θα σας πω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι ως επιχείρημα λέχθηκε ότι θα πάει για να θέσει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και το δεύτερο, ότι ο κανονισμός του Κοινοβουλίου του δίνει τη δυνατότητα ως ο γυρεότερος ευρωβουλευτής να προεδρεύσει και θα είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνει. Και να το θέσει ενώπιον όλων. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ο κύριος Γλέζος ήταν ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 1984 και δεν το έθεσε το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Και δεύτερον, ότι διαψεύστηκε την επόμενη μέρα γιατί δεν ισχύει αυτός ο κανονισμός. Να σε έχει αλλάξει το 2009. Δεν βρέθηκε ένας να πει, παιδιά, μην εκθέτουμε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν είναι λάθη αυτά. Δεν γνωρίζω αυτό το θέμα για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέτε. Αλλά σας θυμίζω. Το 1900... Και άλλαξε γιατί τώρα εκμεταλλευόταν ο κύριος Λεπέν παραδοσιακά με έναν δικό του βουλευτή για να βάζει την ατζέντα. Αλλά θέλω να σας θυμίσω, το 1984 δεν είχε γίνει η γερμανική ενοποίηση. Έγινε το 1989. Σας διαφεύγει αυτό. Τι λέτε. Το 1984 είχε γίνει η γερμανική ενοποίηση. Βεβαίως, θα σας πω τι είχε γίνει το 1984. Το 1984 είχε υπάρξει 30 χρόνια πριν η Συμφωνία του Λονδίνου το 1953, όπου η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1953. Να σας πω. Τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1953 επικαλείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Κάτι αντίστοιχο. Το 1953 λοιπόν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ανέλαβε την ευθύνη για όλα, και μάλιστα η Ελλάδα δεν το θέσε τότε, για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που είχαν προκύψει για αποζημιώσεις. Ήταν η χώρα, η οποία ήταν και το 1984 στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τις επανορθώσεις. Η Ανατολική Γερμανία δεν συμμετείχε καθόλου. Αυτή ήταν η χώρα. Αυτή είναι και σήμερα. Η ίδια. Μάλιστα η ενοποιημένη Γερμανία πλήρωσε τα τελευταία που χρώσταγε στους Αμερικανούς πριν από 1,5 χρόνο. Μόνο εδώ δεν έχει δώσει τίποτα, αλλά μην επιμένετε το θέμα. Σωστά, αυτό μπορούσε εδώ δεν έχει δώσει τίποτα. Μετά από το 1989 είμαι απόλυτος αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και σας λέω ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι το κρατικό, η κρατική οντότητα η οποία ανέλαβε απέναντι στους λαούς της Ευρώπης τότε να ανταποδώσει αυτά που όφιλε ως κατοχική δύναμη. Και αυτή ήταν, τι να κάνουμε τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλετε για λόγους εντυπώσεων, μπορεί να λέτε ότι θέλετε και κρίνεστε. Αλλά δεν είναι ο χώρος που θα δοθεί λύση, ούτε καν θα μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Για σας θα είναι δυσάρεστο να πάει ο Γλέζος εκεί και να θέσει το ζήτημα. Ο κύριος Γλέζος διμερός μπορεί να το θέσει στη γερμανική κυβέρνηση. Όχι, και μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα σας χαλάσει εσάς. Όχι, με συγχωρείτε. Μα για όνομα Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, να μην το λέμε εδώ, να μην το λέμε έξω, επειδή δεν το λέει ο Σαμαράς, να μην το πει ο Γλέζος. Κοιτάξτε, δέχομαι ένας υποψήφιος να κλαίγεται, διότι είναι ικανός να παίξει ένα ρόλο και να δώσει λύση σε κάποια θέματα στο πολύπλοκο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αλλά εκεί που μπορεί να δώσει τις λύσεις. Εδώ είναι μόνο για τις εντυπώσεις. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Παπαϊωάννου Σφαΐλου κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου έκανε ορμό.